Νεκταρίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊτώμε. Αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου Δεϊτώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Τάφτης πάσης μονής πολέως χώρας και των πίστικουντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊτώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊτώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων, ότι φορούντων, οσούντων, καμενόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊτώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊτώμε. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντης περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Αιώ και το Άγιο Πνεύματι μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Hallelujah.
χριστόμενος αυτόν ηγέτευε πέμπτη φάμα καρίστε και συναθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα, ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήσωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Κίνες θέμη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες ον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέ μου, ουκ εγένε το άλλος Θεός και μετέ με ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστι πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκ είναι ημίν Θεός αλότριος. Ημείς εμή μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απ' αρχής εγώ ημί και ουκ έστινο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος.
Χριστον ημάς ο Θεός καρτομέγα ελεός του Θεού με θάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι Θεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Νεκταρίου Ιερομονάχου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Θεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής και των δούλων του Θεού, Δημητρίου Παναγιώτου, Χρυσούλας Νικολάου, Μαρίας Εκατερίνης, Εμμανουέλας Εμορφίας και των τέκνων, Σταύρου Βασιλικής Σοφίας, Χριστίνης Μαρίας, Γεωργίου Μαρίας, Δημητρίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου Ελένης, Κωνσταντίνου Μαρίας, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας, σωτηρίας και αιτίας βοηθείας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν και Ιεράν Μονήν Ταύτην, πάσαν μόνην πόλην και χώραν απόργης λοιμού, λοιμούσις μου καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής όλων φύλων εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλων ευμενή και φτιάλακτον και νέση των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν των δικαινώσεων, την καθημόν κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης, δικαίως αυτού απειλείς και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Θεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνήστης δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Αγίο και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Μόντα Κυρίω κλείνομε. Κύριε. Δέσποτα Πολιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων αείλων δυνάμεων, ασωμάτων, οικεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, τον ενασκήσει λαμψάντος,
πάντων των εν τη Ιερά Μητροπολιτά αυτή διαλαμψάν των Αγίων Μαρτύρων Οσίων και Νέων Μαρτύρων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Της Αγίας Ενδόξου Οσίων Παρθενομάρτυρος Παρασκευής των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αναθυμών πάντα εχθρών και πολέμιων. Αμήν. Ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας τη χάση μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεού. Και τους άρτους τους το σύτον τον είναι και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστος δουλούς σου Αγίασον ότι σύ ευλογών και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να πέμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι
Μηγαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Προσή επτόχευσαν και επίνασαν οι δε γλιτώντας των Κυρίων που κρατευθύσονται παντός αγαθού. Προσή επτόχευσαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Λουσί ετόχευσαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κυρεύσα στη γη παντού δαπούς, εκφύν, καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδες και Δανιήλ, τον Ευαβυλώνη Αφροδιέκου Λαμπροθύρους αναδείξας, αυτός πανάγαδε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτασιν της διαφόρης καρπής ευλόγησαν, και στο εξαυτό μεταλαμβάντος αγίωσαν, ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμη, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, ταύτα πρόεδρε εις αφανατωσών δούλων και εις μνημόσων των ευσεβήτη πίστα διαθέντων. Παράσχονται αγαθέ μου, της τεευτοεπής τάφτην, και εις τη μνήμη επιτελούσι, πάντα προς την ενητήμενα και των νέων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς των αφράντες ποινής ημών Θεοδό και Παρθένου Μαρίας. Του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και γιάζουμε σήμερα, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα αναπέμπουμε, στην το ανάγχος του Πατρίου του Παναγίου και αγαθό και ζωπιός του Πνεύμα, νυν διαήκε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε του Θεού, μεγαλομάτης παντελεήμων, πρέσβευε υπέρ ημών. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί μου, πριν καλέσουμε σε αυτό το βήμα τον πατέρα Φιλόχιο, αδελφό της ημετέρας Ιεράς Μονής, να μας απευθύνει λόγους οικοδομής, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ένα ευχάριστο γεγονός. Και αυτό το γεγονός είναι ότι ο ιστορικός τούτος τόπος του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού παντελεήμονος με το όχιον της Ιεράς ημών Μονής, που από αρχαιοτάτων χρόνων εδώ πέρα κατοικούσανε πατέρες οι οποίοι διακονούσαν το μετόχι της Μονής Ξενιάς αλλά και τον πιστό λαό, πλέον αυτό το οποίο αναγγείλαμε προετών πολλές φορές ότι θα ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση του Ιερού Μετοχίου για να το φέρουμε στο αρχαίο κάλος, σας πληροφορώ λοιπόν με τη χάρη του Θεού, τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου της Παναγιάς μας της Ξενιάς, αλλά και τις ηγεσίες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, ότι μετά από την Πανήγυρη θα αρχίσουμε την ανοικοδόμηση. Έτσι λοιπόν θα γίνει ένας ωραίος περικαλής πέτρινος ναός, όπως αξίζει στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, και να μην ερχόμαστε μόνο μία φορά στη μνήμη του για να τελούμε την Πανήγυρη, αλλά ερχόμαστε και σε άλλες τακτές στιγμές του έτους για να μπορούμε να επιτελούμε την ανέμακτο θυσία και έτσι αυτός ο τόπος να πάρει μια άλλη μορφή. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι ακριβώς μετά την Πανήγυρη θα αρχίσουμε την ανοικοδόμηση του Ιερού μας Μετοχίου, γιατί όπως και εσείς διαπιστώσατε, ο υπάρχον ναός που είναι ένα παράδειγμα και το οποίο εξυπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια είναι σε μια κακή κατάσταση
δεν μπορούν να γίνουν πολλές επεμβάσεις, διότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ευτελή υλικά, αυτά είχαν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει όμως, σας αναγγέλλω το ευχάριστο γεγονός ότι μετά από την πανήγυρη θα αρχίσουμε τις εργασίες για την ανοικοδόμηση. Όμως, θέλω το στήριγμα όλων. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή. Όμως θέλω να σας πληροφορήσω το εξής. Το λίγο των πολλών γίνεται πολύ. Και ένα άλλο, ότι το γένος μας, το ελληνικό, που σε κάθε γωνιά της Ελλάδος υπάρχει ένα εξοκλήσι, υπάρχει ένα μετόχι, υπάρχει ένα μοναστήρι, υπάρχει ένας ναός. Πάντοτε τα χτίζανε σε καιρούς πειρασμών, σε καιρούς που ήταν πολύ δύσκολοι και οικονομικά και κοινωνικά και ηθικά. Κάποιος όμως πρωτοστατούσε, γι' αυτό και γίνονταν, γι' αυτό και είχανε περισσή χάρη, γιατί δεν γινότανε από το περίσσευμα, γίνονταν από το υστέρημα. Και αυτό που γίνεται από το υστέρημα με πολύ κόπο έχει πολύ χάρη, γιατί ο Χριστός μας, αδελφοί μου, αυτό το οποίο μας δίδαξε με τη ζωή Του είναι η ζωή του μαρτυρίου και τη ζωή της ομολογίας. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος σε καιρό μαρτυρίου χτίζει ναό, είναι σαν να ομολογεί τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, θα περιαχθεί κατά τη διάρκεια του εσπερινού δίσκος, και όσοι μπορείτε από το ειστέρημά σας να βοηθήσετε αυτή μας την προσπάθεια, που πιστεύω με τη δική σας, γιατί ξέρω ποιοι είστε και ξέρω ποιο είναι το γένος μας, ότι του χρόνου θα κάνουμε τον εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία στο νέο ναό με τη δική σας συνδρομή και με τη δική σας βοήθεια. Θέλω όμως από αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου δύο, θα λέγαμε, κρυφούς ήρωες, τον κύριο Παναγιώτη και την κυρία Βασιλική, οι οποίοι είναι οι ήρωες οι οποίοι κρατάνε αυτόν τον τόπο ζωντανό εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον πατέρα Σταύρο, τον εφημέριο της Ενορίας, της κινήσεως της Θεοτόκου Πτελεού, και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που όταν τους κάναμε την πρόταση, ή μάλλον όχι κάναμε την πρόταση, τους εκφράσαμε την επιθυμία μας να αρχίσουμε την ανοικοδόμηση του μετοχίου, με πολύ χαρά, με συμπαράσταση, ενεργή, με ηθική υποστήριξη, θα λέγανε, σε εμάς, συμπαραστέκονται για να ανοικοδομήσουμε αυτό το μετόχιον, και σας πληροφορώ το ίδιο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με την πρόταση του Προέδρου της, του Πατρός Σταύρου, θα τοποθετήσουν ή νομίζω τοποθέτησαν κοιτίον στον Ιερό Ναό, που θα είναι υπέρ της ανεγέσεως του Ιερού Μετοχίου Αγίου Παντελεήμονος. Έτσι λοιπόν, κάποιοι θα έχουν και τη δυνατότητα να ρίξουν τον οβολό τους σε κάποιες Κυριακές, σε κάποιες εορτές που θα επισκεφθούν το ναό για να λειτουργηθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κωνσταντίνο Κασαβιά για τη συμπαράστασή του, η οποία είναι πολύ σημαντική, και το ευχόμαστε σε αυτόν και σε όλους οι οποίοι βοηθούν παντιοτρόπως για να γίνει αυτό το μετόχιο, και εύχομαι ο Άγιος Παντελεήμων με τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου να τους δίνουν την υγεία, τη μακροημέρευση και την χαρά. Ένα ευχαριστώ σε όλους σας που σήμερα ήρθατε εδώ να ενώσουμε όλοι μας τις προσευχές μας και κατακλείσατε αυτόν τον ιερό τόπο, και εύχομαι ο Άγιος Παντελεήμων να είναι βοηθός σε όλους και να δίνει υγεία
και χαρά. Ο εξυψής του κληφής Παντελεήμων, αυτόν που επάξια ονομάστηκε Παντελεήμονας, πανσιλογιότατε Άγια Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου προσκυνητές, εορτάζουμε απόψε σε αυτόν εδώ τον τόσο όμορφο τόπο και ιστορικό, όπως μας είπε ο Γέροντας, στο μετόχι του Αγίου Παντελεήμονος, και όπως και εμείς και τόσοι άλλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί απόψε και αύριο, θυμούμε και ιδιαιτέρως ευλαβούμαστε και αγαπούμε τον μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, που ονομάστηκε Ιαματικός, διότι ήταν γιατρός και παντού σκόρπιζε το ιαματικό του χάρισμα, αλλά και την παρησία και τη χάρη που είχε κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και επάξια μία φωνή προς το τέλος της ζωής του, από παντολέοντα τον ονόμασε Παντελεήμονα, για να σφραγίσει πράγματι αυτό το οποίο υπήρξε ο Παντελεήμων, δηλαδή αυτός που τους πάντες και πάντοτε ελεούσε και βοηθούσε. Και δίχως να σας κουράσω με πολλά λόγια, θα ήθελα μόνο σε αυτό το όνομα να σταθώ και δύο σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας, στο δηλαδή τι είναι ο Ελεήμων, διότι τιμούμε τον Άγιο όχι μόνο για να του ζητήσουμε την υγεία και την βοήθειά του, αλλά τον τιμούμε στην Εκκλησία διότι θέλουμε να παραδειγματιστούμε και από εκείνον. Και αν εκείνος υπήρξε πράγματι Παντελεήμων, εμείς καλούμαστε ως χριστιανοί να είμαστε, αν όχι τους πάντες ελεήμονες, τουλάχιστον όσο μπορούμε ελεήμονες. Τι είναι όμως ο ελεήμων? Πολλές φορές πηγαίνει ο νους μας στην ελεημοσύνη και στην αγαθοεργία, σκεφτόμενοι ότι αυτός ο οποίος βοηθάει έναν αναγκεμένο, έναν πτωχό, είναι ο ελεήμων. Και πράγματι είναι έτσι, όμως η έννοια του ελεήμονος είναι πιο μεγάλη και περιλαμβάνει ακόμη πολλά περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό και κάποιος ακόμα που δεν έχει για να δώσει και να βοηθήσει κάποιον, και αυτός μπορεί να είναι ελεήμων. Διότι ο ελεήμων είναι αυτός που έχει μεγάλη καρδιά και ξέρει να αγκαλιάζει. Αυτός που ξέρει να σηκώνει μαζί με τον διπλανό του το δικό του βάρος. Αυτός που ξέρει να αναπαύει και να ξεκουράζει τις ψυχές των άλλων. Αυτός που ξέρει να συγχωρεί. Αυτός που ξέρει να συντροφεύει και να στηρίζει στον πόνο των άλλων. Αυτός είναι ο ελεήμων και αυτή η ιδιότητα δεν είναι κάτι που μπορούμε απλά να βρούμε στον κάθε άνθρωπο, διότι κάποιος θα πει ότι δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός για να βοηθάς τον άλλον, ή κάποιος θα πει ότι δεν χρειάζεται να έρχομαι και στην εκκλησία, διότι βοηθώντας τον άλλον κάνω αγαθοεργία και κάνω το καλό. Όμως αυτό, η φιλανθρωπία και ο αλτρουισμός, που μπορεί κανείς να τα βρει παντού και έξω από τον χριστιανισμό, έχουν άλλη σημασία για μας τους χριστιανούς. Διότι για μας τους χριστιανούς υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά που είναι του ελεήμονος. Ο χριστιανός είναι ελεήμων πρώτον διότι μιμείται τον Χριστό, ο οποίος είναι ο μέγας ελεήμων. Συνέχεια στην Εκκλησία λέμε το Κύριε ελέησον. Πολλά τροπάρια τελειώνουν με το Μέγα Έλεος. Ποιο είναι αυτό το Μέγα Έλεος? Είναι αυτό που έδωσε ο Θεός δια του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός ενσάρκωσε, θα λέγαμε, την ελεημοσύνη, την αγάπη, το Έλεος του Θεού, τη λύτρωση, τη συγχώρηση προς όλους τους ανθρώπους. Και με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του, όχι απλά συγχώρεσε και συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό, αλλά μας έδωσε αυτήν τη δυνατότητα να είμαστε όπως και εκείνος ελεήμονες, να είμαστε δηλαδή αυτοί που θα μπορούμε να αγαπάμε και να κοινωνούμε με εκείνον, αλλά και με όλους τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ο ελεήμων είναι αυτός που μιμείται τον Χριστό, και εμείς σαν χριστιανοί όταν βαπτιστήκαμε είπαμε ότι θα ντυθούμε τον Χριστό και θα ακολουθήσουμε το δικό του παράδειγμα. Και όπως και ο Παντελεήμων το έκανε, και εμείς καλούμαστε να είμαστε όπως ο Χριστός, ελεήμονες. Και καλούμαστε να είμαστε ελεήμονες μέσα στην Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η σύναξη των ηλεημένων, αυτών δηλαδή που έχουν ελεηθεί από τον Θεό, αυτών οι οποίοι βιώνουν το έλεος που χάρισε ο Θεός με τον Χριστό σε όλους τους ανθρώπους. Είμαστε στην Εκκλησία
αυτοί που μας έχει ελεήσει ο Θεός και που καλούμαστε να ελεούμε κι εμείς. Είμαστε αυτοί που καλούμαστε να είμαστε συμφιλειωμένοι και μονιασμένοι, συγχωρεμένοι μεταξύ μας, αφού είμαστε πρώτα συγχωρεμένοι από τον Θεό. Αυτό είναι, προσέξτε, και προϋπόθεση, αλλά και ο σκοπός. Στη Θεία Λειτουργία λέμε, πριν προχωρήσουμε για να τελέσουμε το μυστήριο της Ευχαριστίας, λίγο πριν το πιστεύω, ότι αγαπήσουμε εν αλλήλους, να συγχωρηθούμε δηλαδή μεταξύ μας για να προσφέρουμε τα δώρα στον Θεό και μετά να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα Του. Και στη Βασιλεία Του θα είμαστε πράγματι όλοι εμείς οι μονιασμένοι και οι αγαπημένοι και οι συμφιλειωμένοι. Είναι λοιπόν και η προϋπόθεση για να λάβουμε τη χάρη του Θεού, το να είμαστε συγχωρεμένοι με τους άλλους ανθρώπους και να τους ελεούμε, αλλά είναι και ο σκοπός της χριστιανικής μας ζωής. Και είναι κάτι τέλος τρίτον, όχι μόνο που μιμείται τον Χριστό, όχι μόνο κάτι που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά και κάτι που δεν έχει, θα λέγαμε, ημερομηνία λήξης. Αυτός ο οποίος είναι ελεήμων για την αιωνιότητα. Και η αιωνιότητα για αυτόν δεν είναι κάτι που θα έρθει κάποτε όταν τελειώσει η επίγεια ζωή του, αλλά είναι κάτι που ξεκινάει ήδη από τώρα. Διότι αυτός που έχει στην καρδιά του την αληθινή ελεημοσύνη, αυτός ήδη, θα λέγαμε, ότι ζει από τώρα τον Παράδεισο, ζει από τώρα τη Βασιλεία του Θεού, που είναι ειρήνη και χαρά και αγάπη. Διότι όταν προσφέρεις, όταν σηκώνεις, όπως είπαμε, το βάρος μαζί, το βάρος του άλλου ανθρώπου, όταν μπορεί η καρδιά σου πράγματι να πονά και να φροντίζει για τον άλλον, τότε αισθάνεσαι μια χαρά την οποία κανείς και καμιά λύπη δεν μπορεί να σου πάρει. Και είναι μια χαρά και μια ειρήνη που νιώθει ο άνθρωπος, ο ελεήμος, στην καρδιά του και με την οποία προγεύεται, θα λέγαμε, αυτήν την ειρήνη και τη χαρά που θα νιώθει αιώνια όταν θα είναι κοντά στο Θεό, στη Βασιλεία Του. Γι' αυτό έχει πράγματι χαρακτήρα αιωνιότητος. Αντίθετα όμως, αυτός ο οποίος δεν μπορεί και δεν καταφέρνει να είναι ελεήμων, να συγχωρεί δηλαδή, να σηκώνει το βάρος του άλλου, αυτός ήδη στην καρδιά του δυστυχώς προγεύεται, θα λέγαμε, την ίδια την κόλαση. Διότι αποφεύγει αυτούς τους οποίους δεν μπορεί να συγχωρέσει, αυτούς που δεν μπορεί να τους αντέξει. Όμως δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να τους αποφεύγει τώρα σε αυτή τη ζωή, όμως όταν όλοι θα αναστηθούμε στη Δευτέρα Παρουσία, τότε δεν θα μπορεί να τους αποφύγει. Και αυτό το συνέστημα που νιώθει εναντίον τους, αυτό το συνέστημα θα είναι αιώνιο. Και δεν θα είναι ο Θεός που θα τον τιμωρεί, διότι ο Θεός μόνο αγαπά και δεν τιμωρεί. Αλλά θα είναι αυτή η δυσκολία που έχει να αγαπήσει, που θα τον κάνει τελικά να τιμωρείται μόνος του, να κολλάζεται, να μην μπορεί να βρει ειρήνη και γαλήνη. Γι' αυτό λοιπόν ας ελεήσουμε και ας μιμηθούμε τον Άγιο Παντελεήμονα και όσο μπορούμε να είμαστε πράγματι και εμείς ελεήμονες στην ζωή μας και στην πορεία μας, ως χριστιανοί, ως μέλη της Εκκλησίας. Και αν πολλές φορές δυσκολευόμαστε, γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό, ούτε να συγχωρούμε, ούτε να σηκώνουμε το βάρος του άλλου. Είναι δύσκολο. Όμως αυτός είναι ο δρόμος του χριστιανού, είναι ο δρόμος δύσκολος. Είναι όμως δρόμος που μέσα από τη δυσκολία, μέσα από τον Σταυρό, φέρνει χαρά και ειρήνη, την οποία δυστυχώς οι ευκολίες δεν μας εξασφαλίζουν και δεν μας την χαρίζουν. Ήθε λοιπόν με τις ευχές και τις εικαισίες του Αγίου Παντελεήμονος όλοι εμείς που τον τιμούμε απόψε να λάβουμε κάτι από την χάρη του και από το παράδειγμά του και να φύγουμε από εδώ όχι μόνο με την ευλογία του, όχι μόνο έχοντας εναποθέσει σε αυτόν τα αιτήματά μας, ό,τι πράγματι ζητούμε, αλλά να φύγουμε έχοντας παραδειγματιστεί και από αυτόν και έχοντας προβληματιστεί ότι πράγματι πρέπει και εμείς ως χριστιανοί και καλούμαστε να είμαστε όπως και εκείνος, ελεήμων. Κατά το πρότυπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.